2023 μέσα στο 2024, βλέπουμε ότι παραμένουν οι ήδη κενές θέσεις που υπήρξαν και νέες θέσεις εργασίας οι οποίες προέκυψαν είναι αδύνατο να καλυφθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι νέες τουριστικές μονάδες και καταστήματα εστίασης τα οποία άνοιξαν επειδή το τουριστικό προϊόν αναπτύσσεται και δημιουργηθήκαν επιπλέον νέες θέσεις εργασίας και αυτές οι νέες θέσεις εργασίας είναι αδύνατο να καλυφθούν με αποτέλεσμα τα κενά να πολλαπλασιάζονται. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο, ο δείκτης της ανεργίας να είναι πάνω από το 10% και οι κενές θέσεις να είναι κοντά στις 200.000. Αυτό φυσικά και εξηγείται, δεν είναι ένα παράδοξο φαινόμενο. Αυτές οι κενές θέσεις εργασίας είναι χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με τους εργαζόμενους να μην τις επιλέγουν. Βλέπουμε ότι από τις συζητήσεις που έχουν γίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα με το Υπουργείο Εργασίας και με το Υπουργείο Τουρισμού δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πρόταση έτσι ώστε να λυθεί το θέμα αυτό της έλλειψης θέσεων εργασίας. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες έχουν τεθεί στο τραπέζι, οι οποίες επιμέρους δεν έχουν εξεταστεί καθόλου και δεν έχουν περάσει σε δεύτερη φάση. Η εισρωή εργαζόμενων από τρίτες χώρες βλέπουμε ότι έχει ναυαγίσει. Οι νέοι δεν επιλέγουν διότι δεν λειτουργούν τα προγράμματα εκπαίδευσης. Οι παλιοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν το χώρο μόλις του δοθεί μια ευκαιρία διότι δεν υπάρχουν τα προγράμματα μετεκπαίδευσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από πλευράς κράτους υπάρχει μια σταδιακή αδιαφορία σε αυτό το φαινόμενο και γι' αυτό το φαινόμενο αυτό αναπτύσσεται κάθε χρόνο αρνητικά, διότι δεν υπάρχουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί και αν θέλετε οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούσαν να το ανασχέσουν. Δυστυχώς βγήκαμε αληθινοί όταν μιλάγαμε ότι όταν δεν λύνεται ένα πρόβλημα διωγγώνεται και αυτό φάνηκε, φαίνεται και από τα στοιχεία. Οι θέσεις εργασίας πανελλαδικά, οι κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά στον τουρισμό και τον επισκεπτισμό είναι πάνω από 80.000. Εδώ στην Κρήτη υπολογίζονται πάνω από 6-7.000 και θα μεγαλούν οι κενές θέσεις συγκεκριμένες. Γιατί δεν παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει το Ταμείο Ενεργείας στην προμνημονίων κατάσταση, να ξαναφέρει το εφάπαξ των εξαφοπαλλήλων στην 20αετία, να κάνει αυτές τις κινήσεις ώστε να φέρουμε και νέο κόσμο στον τουρισμό, αλλά και οι παλαιότεροι να μην φεύγουν. Κάθε χρόνο λέμε το ίδιο πράγμα. Κάθε χρόνο λοιπόν, από τη στιγμή που δεν παίρνουμε τα μέτρα αυτά που πρέπει να παίρνουμε, ώστε να αποδώσουν σε βάθος χρόνου, κάθε χρόνο θα είναι χειρότερα. Βλέπουμε τους υπουργούς ή τους εκάστοτες υπουργούς που ασχολούνται με τον τουρισμό να κοιτάζουν μόνο το αποτέλεσμα των χρηματικών απολαβών.